Να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά. Την Κάσο, είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος το παρακολουθεί το θέμα όλες τις ημέρες. Ο οποίος κάνει χαρτογράφηση της περιοχής, ο Σταύρος Ιωαννίδης. Καλημέρα, Λίνα. Είναι σαν να είναι και ελέγχει την περιοχή. Σαν να έχει ένα ντρόουν από πάνω και τους βλέπει. Πέρα να καλύπτω τα μυστικά τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, σε τι κατάσταση είμαστε, λοιπόν, Σταύρο? Ουσιαστικά απεμπλοκής, κατάσταση απεμπλοκής. Το πλοίο, το ερευνητικό, το ιταλικό, έχει φτάσει σχεδόν στο Ηράκλειο. Ολοκλήρωσε χθες τα ξημερώματα, μάλλον σήμερα τα ξημερώματα, τις έρευνές του στην περιοχή εντός της χωρικής θάλασσας της Κάσου και της Καρπάθου. Έκανε την διαδρομή που προέβλεπε η Ναύτεξ. Δύο φορές, μάλιστα, πέρασε κάνοντας τη διαδρομή μία προς ανατολικά και μία προς δυτικά. Και έχει, στην συνέχεια επέστρεψε στην Κρήτη για ανεφοδιασμό, για αλλαγή πληρώματος. Και είναι άγνωστο βεβαίως πότε θα συνεχίσει το υπόλοιπο κομμάτι. Περιμένουμε να βγουν οι καινούργιες Ναύτεξ. Πάντως, αυτό που είναι σαφές πια είναι ότι ενεργοποιήθηκαν όλοι οι διπλωματικοί διάβλοι. Έγιναν επικοινωνίες σε υψηλό επίπεδο προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση που πήγε να δημιουργηθεί στην περιοχή. Θυμίζουμε ότι η Τουρκία έστειλε λίγο έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα 5 πολεμικά πλοία, τα οποία σημειωτέων επέστρεφαν από την Κερίνια, όπου είχαν βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες για τις εκδηλώσεις του ψευδοκράτους. Στη συνέχεια, τα πλοία αυτά παρατάχθηκαν, όπως είπαμε, μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, έξω από την ελληνική χωρική θάλασσα, εντός όμως της ελληνικής ΑΟΣ. Το τονίζουμε αυτό, διότι η περιοχή, όπως γνωρίζουμε, είναι οριοθετημένη από το 2020 από την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία. Και βεβαίως είναι σαφές πια ότι η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να αποτυπώσει και στο πεδίο τις παράνομες διεκδικήσεις της με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο όμως, όπως έχουμε πει πολλές φορές, καταπέφτει από την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία. Υπάρχει ανησυχία για το από εδώ και πέρα, Σταύρο? Όχι. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανησυχία. Με ποια έννοια? Ότι οι μονάδες έχουν απομακρυνθεί. Πριν από λίγη ώρα που είχα μια επικοινωνία, έμαθα πως υπάρχει μόνο μία τουρκική φρεγάτα από τα 5 πλοία που είχαν βρεθεί εκεί και μάλιστα αναμένεται να αναχωρήσει μέσα στις επόμενες ώρες. Υπάρχει αποκλιμάκωση. Άλλωστε και τα ελληνικά πλοία σιγά σιγά θα απομακρυνθούν από την περιοχή. Το ένα από αυτά μάλιστα πρόκειται να συμμετέχει και σε άσκηση στην περιοχή της Μεγίστης. Και βλέπουμε την παράταξη όμως σε διακόπτω στο χάρτη εδώ που είχες ετοιμάσει, πώς παρατάχθηκαν τα πλοία. Αυτό ουσιαστικά μας δείχνει την εικόνα που είχαμε χθες μετά την ένταση αυτή που πήγε να δημιουργηθεί στην περιοχή. Από αυτό τον χάρτη πλέον έχει μείνει, όπως σας είπα, μια τουρκική φρεγάτα πια. Τα υπόλοιπα πλοία έχουν απομακρυνθεί. Το ιταλικό βρίσκεται σχεδόν στο Ηράκλειο, όπου πρόκειται να καταπλέψει, να ελιμενιστεί. Και εδώ βεβαίως βλέπουμε ουσιαστικά τη συμφωνία την Ελληνοαιγυπτιακή, η οποία περιλαμβάνει, όπως είπαμε, την περιοχή όπου γίνονταν οι έρευνες, το στενό δηλαδή μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, και βέβαια το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο πάνω στο οποίο η Άγκυρα προσπάθησε τουλάχιστον να κάνει μια προβολή σημαίας, γιατί γι' αυτό επρόκειται στην πραγματικότητα, χωρίς βεβαίως, όπως είπαμε, να δημιουργηθεί περισσότερη ένταση. Υπάρχει κάποια ανησυχία πως αυτό το περιστατικό σημαίνει ότι τα ήρεμα νερά τα οποία μιλούσαμε όλο το τελευταίο διάστημα, 16 μήνες, ταράσσονται? Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα? Είναι ένα ακόμη περιστατικό εντός εισαγωγικών χαμηλής έντασης, διότι δεν είχαμε άλλη κλιμάκωση, όπως αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Παρόλα αυτά, αυτό που κρατάμε είναι ότι λειτουργήσαν οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των διπλωματικών υπηρεσιών των δύο πλευρών και δεν είχαμε περισσότερη κλιμάκωση και πλέον ουσιαστικά έχει τελειώσει το περιστατικό αυτό, θεωρείται λήξαν. Αυτό κρατάμε, την άμεση κινητοποίηση των διπλωματικών διάβλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και αυτή την ώρα υπάρχει μια εκδήλωση στην Βουλή για τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Θα μιλήσουν πολιτικοί αρχηγοί. Βλέπουμε ήδη τον Πρωθυπουργό στο βήμα. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Να συντρίψει σχεδόν κάθε αμφισβήτησή της. Να μεταπείσει πολλούς, όχι όλους, αλλά πολλούς αντιπάλους της. Και να αποτελεί στην κυριολεξία σήμερα ένα σημαντικό εθνικό κεκτημένο. Και κύριοι συνάδελφοι, στη διάρκεια αυτού του μισού αιώνα άλλαξαν πολλά στη χώρα μας, με συμβολή πολλών πολιτικών δυνάμεων. Ο κοινοβουλευτισμός εδραιώθηκε, σημαντικότερη κατάκτηση της δημοκρατίας, διαφορετικά κόμματα να μπορούν να εναλλάσσονται ειρηνικά στην εξουσία, πιστά στη λαϊκή εντολή.
Πατριωτισμός. Εκδήλωση για την επέτειο από την αποκατάσταση δημοκρατίας και σήμερα είναι και η καθιερωμένη εκδεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από την Κατερίνα Σακελαροπούλου. Θα είναι εκεί η πολιτική, η πολιτική εκεί. Θα έχει ενδιαφέροντα τα ΤΕΤ. Ναι. Θα έχεις δουλειά το βράδυ. Εντάξει, εντάξει. Θα μιλάμε διαφορετικά. Θα χαιρετηθούν ο Κασελάκης με τον Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη, τι θα πούνε. Κάθονται και δίπλα-δίπλα όταν ναι, κατεβαίνει ναι. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει το τελετουργικό, έχει τη σημασία του σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το κεφάλαιο με τα ελληνοτουρκικά. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Να δούμε, κύριε Παπαφλωράτο, λίγο αν αυτό το επεισόδιο, το μίνι επεισόδιο που είχαμε στην Κάσο, πρέπει να μας ανησυχεί για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα με την Τουρκία. Κοιτάξτε, ήταν μία ακόμα επίδειξη της πολιτικής της γαλάζιας πατρίδας από τη γειτονική χώρα. Το σημαντικό είναι πρώτον ότι αντιμετωπίστηκε με τον δέοντα δυναμισμό από ελληνικής πλευράς και κυρίως το ότι δεν κλιμακώθηκε η κρίση όπως θα γινόταν εάν δεν υπήρχε η διακήρυξη των Αθηνών και αυτή η ας πούμε αλλαγή της τουρκικής τάσης μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου του 2023. Το τονίζω ότι είναι ας πούμε αλλαγή, διότι η στρατηγική της Τουρκίας δεν έχει αλλάξει, παραμένει η ίδια. Όμως βλέπουμε ότι τουλάχιστον στο Αιγαίο, σε κάποιο βαθμό, προσπαθεί να επιδείξει ένα διαφορετικό προσωπείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι λειτουργήσαν οι διάβλοι επικοινωνίας. Και αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε κρίση θα αποκλιμακωθεί το ταχύτερο δυνατόν και δεν θα εξελιχθεί σε κάτι πολύ αρνητικό. Εξ αυτού του γεγονότος είναι κάτι θετικό το ότι εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι. Μπορεί αυτό να επηρεάσει τον εξελίξει διάλογο Ελλάδας-Τουρκίας. Έχουμε το ραντεβού των δύο ηγετών το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Και αν αυτό δυσκολεύει και τις δύο πλευρές να μπουν στην συζήτηση για τα ακαθόδη θέματα, που προφανώς είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Η Καντέλη, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Αυτό είναι σαφές. Το ότι συνομιλούμε δεν σημαίνει ούτε ότι συμφωνούμε, ούτε ότι διαπραγματευόμαστε. Το θέμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων το έχουν τονίσει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, η κυβέρνηση, σήμερα η κυρία Βούλτεψη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα διαπραγμάτευσης. Από εκεί και πέρα, στη μοναδική εκκρεμότητα που αποδέχεται η Ελλάδα ότι υφίσταται μεταξύ των δύο χωρών, ναι, η χώρα μας είναι πρόθυμη να επιληθεί αυτή δια της δικαστικής οδού, το έχει πει πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά στάδια μέχρι να φτάσουμε εκεί. Καταρχήν, η Άγκυρα δεν έχει αποδεχθεί τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και βεβαίως υπάρχει το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο, το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Όλα αυτά σίγουρα δεν μας κάνουν αισιόδοξους για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς, ας κρατήσουμε χαμηλούς τόνους και ας περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις της Άγκυρας. Άλλωστε, μέχρι πρόσφατα στην Κύπρο είχε κλιμακώσει πολύ τη ρητορική της. Κύριε Παπαφλωράτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.